κάνετε κλικ στην ενημέρωση. Από την Κρήτη ξεκίνησε τις επαφές του με δημάρχους της περιφέρειας ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Δινόπουλος, ο οποίος βρέθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο για λίγες ώρες ως βασικός ομιλητής ημερίδας με θέμα αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη, χρηματοδότηση, ευκαιρίες και προκλήσεις. Στη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στο ρόλο της αυτοδιοίκησης στη νέα δύσκολη εποχή. Η πολιτική της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι μια πολιτική που θέλει την αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση να μην αποκλίνουν αλλά να συγκλίνουν. Όλοι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε. Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έξοδο από την κρίση, τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες, αλλά και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών από την ίδια την αυτοδιοίκηση, η οποία καλείται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το φως αρχίζει να φαίνεται στην άκρη το τούνελ, να δουλέψει Υπουργείο, Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να προχωρήσουμε και σε κάτι πολύ σημαντικό και που είναι θέμα της σημερινής ημερίδας, την ανάπτυξη μέσα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν συμβαίνει συχνά το κεντρικό πολιτικό σύστημα να ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που είναι και ο καινούριος υπουργός να ακούσει την αγωνία των αυτοδιοικητικών ψύχρεμα και με νυφαλιότητα για να μπορέσει πραγματικά να αντιληφθεί ότι είναι ένας χώρος που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, φροντίδα και αναθεώρηση πολιτικής. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη. Να συντονιστούμε όλοι μας, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ευρώ.